Καλησπέρα σας. Το τραγούδι μιλάει για τον ήλιο που είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Τον ήλιο που θα ανατείλει από τη Δευτέρα. Ίσως από την επόμενη Δευτέρα. Αλλά θα ανατείλει. Είναι ο ήλιος της Βεργίνας. Είναι ο ήλιος της Μακεδονίας μας. Αγαπημένοι μου συνθυμώτες, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Είναι μέρα χαράς, είναι μέρα ελπίδας, είναι μέρα αλλαγής της πορείας αυτού του τόπου. Είναι μέρα ανατροπής. Αυτός ο Δήμος είναι πολύ περήφανος, είναι ιστορικός και δεν ανέχεται αυτή την κατάσταση. Δεν ανέχεται άλλο το τίποτα, τη μιζέρια, την αδιαφορία, την ανικανότητα. Δεν θέλει να τον κοροϊδεύουν και να βλέπει να εξασφαλίζονται δωρές. Δεν θέλει να βλέπει το ρεζίλι και τη δυσφήμιση να φτάνει σε άλλες πόλεις. Πείτε μου σας παρακαλώ, μπορούμε να εμπιστευτούμε ανθρώπους που ξεφτελίζουν εδώ και 10 χρόνια βαριές και στεναχωρούν τους ενεργέτες, που ούτε ασανσέρ και σκάλες δεν μπορούν να κάνουν σωστά και μένουν τα κουφάρια τους ως μνημεία της ανικανότητάς τους. Το θράσος τους δεν έχει όρια. Αυτοί που δεν μπορούν να διαχειριστούν τα έργα του σήμερα μιλάνε για τα φανταστικά έργα του μέλλοντος. Έφτασαν στο σημείο να μιλάνε για 20 εκατομμύρια και 19 εκατομμύρια. Σήμερα το πρωί τα κάναν 40. Έτσι είναι τα εκατομμύρια, στον δρόμο. Τα βρίσκουν, τα βάζουν, ανακοινώνουν και τρέχει ο κόσμος. Είναι να γελάσει πραγματικά. Τους είδατε, έκαναν και κάτι φυλάδια, κάτι προκλητικά υπερμεγέθη φυλάδια, πολυσέλιδα, μπορεί να προκαλούν την κοινή λογική και για το κόστος τους, αλλά περισσότερο προκαλούν γιατί κοροϊδεύουν. Γιατί 8 πυλώνες γίνανε 8 άξονες. Για πείτε μου την αλήθεια, αλήθεια τώρα. Αυτοί που δεν μπόρεσαν να κάνουν τους 8 πυλώνες πριν 5 χρόνια, πιστεύει κανείς ότι τα επόμενα θα κάνουν τους 8 άξονες? Είναι εγγύηση αυτοί οι άνθρωποι? Είχαν αυτοί οι άνθρωποι δράση? Την γνώση την έχετε εσείς. Την έχετε εσείς, γιατί γνωρίζετε, σας το είχαμε δείξει στην προηγούμενη ομιλία μας, τη μελέτη του Κεφίν. Είναι η μελέτη από το Υπουργείο για όλους τους Δήμους. Και δεν υπάρχει ο Δήμος μας πουθενά. Δεν μπορούν να απορριφανιστούν για τίποτα. Κι όμως έχουν το θράσος να βγάζουν 24 σελίδες φυλάδι. Αυτοί έχουν προβλέψει και για τα έργα μετά από 5 και 10 χρόνια. Αντί λοιπόν να κρυφτούν, καμαρώνουν. Ειλικρινά αναρωτιέμαι πόσοι πολίτες είναι αυτοί που θα πάνε την Κυριακή στις κάλπες να ψηφίσουν πάλι το ψέμα και την κοροϊδία. Αυτοί όμως που είναι για γέλια κυριολεκτικά, είναι αυτοί που μιλούν για καινοτομία και συμμετέχουν στο συνδυασμό που εξαφάνισε τις νέες τεχνολογίες. Εκεί που γελάει ο κόσμος είναι όταν τους ακούει να δεσμεύονται για αυτονόητα πράγματα που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Το ξέρετε ότι μέχρι το 2023 υπάρχει υποχρεωτικότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κανονισμοί, είναι κοινοτικές οδηγίες, ότι πρέπει να μειώσουμε τα απορρίμματά μας, αλλιώς ο Δήμος Βέρειας θα φάει τα πρόστιμά του. Δηλαδή θα τα πληρώνουμε όλοι εμείς. Γι' αυτό το πράγμα που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, αυτοί δεσμεύονται. Τι δεν έχουμε ακούσει σε αυτές τις εκλογές? Προχθές στο debate μας είπε ο Δήμαρχος ότι είμαστε πολύ τυχεροί, λέει, που δεν έχουμε πυρκαγιές. Γιατί λέει δεν έχουμε δυνατούς ανέμους στην περιοχή. Και αφού δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, το ερώτημα είναι γιατί δώσαν άδεια στις ανεμογεννήτριες επάνω στα βουνά? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ακούσα μια έτοιμη υποψήφια να λέει ότι ευτυχώς τα δέντρα μας δεν είναι πέφτα. Αλλά είναι διαφορετικά, λέει, γι' αυτό είμαστε τυχεροί που δεν πήραμε φωτιά. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος είναι ο τυχερός, ποιος είναι ο τυχερός τελικά και ποιος είναι ο άτυχος. Κι άντε να μην σχολιάσω την υποψήφια, που άλλωστε είχε δηλώσει από μόνη της ότι θα ενημερωθεί μέχρι τις εκλογές, άσχετα αν ήταν βουλευτής αυτού του τόπου. Αλλά αφήστε με να σχολιάσω
ότι ο σημερινός δήμαρχος ήταν αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και τρεις φορές πήρε φωτιά αυτός ο τόπος. Στο δάσκο, στα ριζώματα, στο σέλι. Το 1974, το 1977 και το 1993 ήταν προϊστάμενος πολιτικής προστασίας μέχρι σήμερα αυτός ο δήμαρχος. Δεν γνωρίζει ούτε ότι έχουμε 50.000 στρέμματα δασποδάσους, ούτε ότι κάνουν τα 7,5. Είναι όλα στην τύχη τους. Φοβούνται όμως. Πανικοβλήθηκαν βλέποντας ότι ερχόμαστε. Συζητούν μεταξύ τους ότι κινδυνεύουν. Πρέπει να προβληματίζονται πολύ για αυτά που θα βρούμε όταν αποχωρήσουν. Κάποιοι ανέλαβαν να κάνουν αυτό που γνωρίζουν, γιατί μέχρι εκεί μπορούν. Έρχεται η μέρα που όσοι κατέφυγαν στη λασπορογία θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Όλοι γνωρίζουν για αυτούς ότι ο φούρκος που κινούνται είναι αντάξιος των προθέσεών τους και του χαρακτήρα τους. Όλοι γνωρίζουν το πώς ανδρώθηκε ο καθένας μας αυτή την κοινωνία. Πώς δούλεψε, πού δούλεψε και τι προσέφερε. Το πρόβλημά τους όμως, δεν είναι ο πανικός. Η ανταποδοτικότητα και το συμφέρον. Είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τις, κουρτίνες. Πίσω από τις κουρτίνες και κυκλοφορούν με το είδωλο της αρνότητας. Είναι τα περίφημα καλά παιδιά. Από αυτούς κινδυνεύει ο τόπος, να ξέρετε. Είναι αυτοί που δεν μπορούν να ενώσουν. Αυτοί που δεν μπορούν να αντιληφθούν τι απαιτεί την επόμενη μέρα ο κλεισθένης. Απ' τη μια πίσω από τις κουρτίνες κάνουν άλλα και από μπροστά επιχειρηματολογούν και λένε ότι θα ενώσουν. Είναι αυτοί που δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τη δημοτική τους ομάδα και την διέλυσαν από συμπεριφορές και τρόπο διοίκησης. Είναι αυτοί που απαξίωσαν και ηρωνεύτηκαν όποιον αποχωρούσε, όποιον δεν ήταν στην παρέα τους. Και την ίδια στιγμή ζητούν να τους ξαναεμπιστευτεί ο κόσμος για τα επόμενα 4 χρόνια. Τέτοια κοροϊδία, τέτοια ψευκοδηλήματα, τέτοια τραγικότητα δεν έχει ξαναζήσει αυτή η πόλη. Τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κάποιος σε τέτοιους λογητές. Μέχρι σήμερα στην πολιτική είδα και άκουσα πολλά πράγματα. Ο Θεός να το κάνει πολιτική. Γιατί για το Δήμο πάμε εμείς. Αλλά αφού όσο ασχοληθήκαμε. Πρώτη φορά όμως είδα δήμαρχο να του λένε προχθές στο debate ότι έχει συνδυασμό συναλλαγής με άτομα που είναι παιδιά εργαζομένων στο Δήμο. Με άτομα που συγγενικά τους πρόσωπα πήραν απευθείας αναθέσεις έργων. Και τι έκανε. Ούτε διέψευσε, ούτε απάντησε, ούτε αντέδρασε. Τίποτα. Έκανε όμως ένα πράγμα. Άφησε έκθετους, όπως πάντα, τους υποψήφιους του. Αυτούς που τρέχουν στον δρόμο να μαζεύουν ψήφους γι' αυτό. Και εγώ σας ρωτώ, τι θέλουμε να ψηφίσουμε την Κυριακή. Ποιος θέλουμε να μας διοικήσει. Αυτό το ψηφοδέλτιο της συναλλαγής που δεν το διέψευσε ο επικεφαλής τους ή το δικό μας ψηφοδέλτιο. Ξέρετε, η διαφορά μας αυτή ακριβώς είναι. Βάζουν υποψηφιότητα για να συνεχίσουν ή για να εξυπηρετήσουν. Και όχι γιατί αγαπάνε τον τόπο. Ούτε γιατί μπορούν και έχουν τον τρόπο και την αντίστοιχη δυναμική. Έχουμε κερδίσει ήδη την πρώτη νίκη, σαν συνδυασμός. Την νίκη της αξιοπιστίας, της δυναμικής, της αξιοπρέπειας, του ρεαλισμού και της σοβαρότητας. Ξέρετε, εμείς παρουσιάσαμε αυτό το συνδυασμό, κάναμε 4 θεματικές, ανακοινώσαμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Δεν είπαμε ότι θα συναλλαχθούμε. Δεν είπαμε ότι θα λειτουργήσουμε πίσω από τις κουρτίνες. Όποιος θέλει την επόμενη μέρα να είναι μαζί μας, θα πρέπει να ταυτιστεί και να οδηγηθεί πίσω από αυτά τα πράγματα που έχουμε ανακοινώσει, γιατί αυτά είναι για τον τόπο. Στα μάτια τους... Στα μάτια τους φαίνεται ο πανικός τους. Δεν πίστευαν ποτέ πως ένας νέος συνδυασμός μπορεί τόσο γρήγορα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διοίκηση του Δήμου. Ήταν τόση αλαζονία τους που δεν τους άφησε ποτέ να κάνουν την αυτοκριτική τους. Η δεύτερη νίκη είναι αυτή των συντηρητών.
του πραγματικά ανεξάρτητου ψηφοδελτίου και όχι του βαφτισμένου με 2-3 προσθήκες. Το ψηφοδέλτιό μας δεν χρωστάει σε κανένα. Το ψηφοδέλτιό μας δεν έχει υποχρεώσεις. Μπορούμε να πάμε απέναντι στον καθένα και να διεκδικήσουμε για το Δήμο μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει ανάγκη από χρήσματα. Δεν υπακούει σε κέντρα, σε άνωθεν εντολές. Δεν έχει γραμμές, δεν έχει σύνορα. Έχει συνδημότητα. Έχει εμάς και συνδημότητα. Ας το καταλάβουν όλοι. Έχει την αγάπη και το μεράκι. Έχει τη διάθεση και την προσφορά. Έχει στόχο και στρατηγική. Έχει συνεργασίες, έχει συμπόρευση, έχει το ΣΥΝ που προσθέτει και δεν αφαίρει. Έχει χαρά και προοπτική και δημιουργία και προσπάθεια και πολλή δουλειά. Την τρίτη νίκη μας θα την κάνουμε την επόμενη Κυριακή. Είμαστε 6 συνδυασμοί και από αυτήν την Κυριακή δεν θα βγει κάποιος. Μαζί με σας όμως θα την κάνουμε. Γιατί ο Δήμος που θέλουμε είναι ένας εντελώς διαφορετικός Δήμος. Ο δικός μας Δήμος διαθέτει την προοπτική, τη δημιουργία, την καινοτομία. Ο δικός μας Δήμος έχει ρολόι στην πλατεία Ρολογίου. Έχει ένα όμορφο ποτάμι, τον Τρυπόταμο, που μπορείς να περπατήσεις στις όχθες. Έχει νέα τίποτα. Έχει κόμους και θέσεις κάθες. Έχει αντιδημαρχία τουρισμού στην Βερδίνα και αντιδημαρχία καθαριότητας στην Αυτοχώρα. Οργανωμένες, αυτοδοτικές, λειτουργικές. Έχει κάτους πλημμένους και με καπάκια. Έχει ανακρίβωση να πατηθεί. Και τώρα, ακούστε το αυτό. Ο δικός μας Δήμος δεν θα αφήσει τα ζώα να είναι αδέσποτα. Προς τους τουρίστες και την παραμονή τους στην περιοχή. Έχει καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τον έξυπνο Δήμο σε προτεραιότητα. Έχει τη διεκδίκηση πανεπιστημιακής σχολής και την μεταφορά των θέλων. Έχει το κέντρο επιχειρήσεων και σχεδιασμού. Ένα κέντρο εχμής και αντιμετώπισης καθαριότητας. Εμείς μιλάμε για ισότιμη ανάπτυξη όλων των κοινοτήτων στο Δήμο. Εμείς μιλάμε για στοχευμένες, μελετημένες και προγραμματισμένες παρεμβάσεις σε κάθε περιοχή ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων της. Ο δικός μας Δήμος θα συνεδριάζει όσες φορές απαιτείται το χρόνο με τους επαγγελματικούς φορείς αυτού του τόπου, με τους επιστημονικούς, με τους ασχολούμενους με το αντικείμενο. Δεν θα αποφασίζουν άλλοι για μας, χωρίς εμάς. Όλοι μαζί θα διεκδικούμε το αύριο αυτού του τόπου. Και όσοι θέλουν, όλοι μαζί θα το διεκδικούμε. Και όσοι θέλουν, ας πάνε κόντρα σε αυτό που θα συμβαίνει. Όσοι μας βλέπουν, όσοι δημότες να διεκδικούμε, δεν πιστεύω ότι θα τολμήσουν να διαφορήσουν. Θα είμαστε πολλοί. Μόνο ενωμένοι και δυναμικά θα κερδίσουμε. Πάμε να βγάλουμε το Δήμο μας από την κρίση. Την κοινωνική, την οικονομική, την καθίστηση και την πτώση που μας προσφέρουν. Δεν μας αξίζει να είναι ο τύχης τόσο χαμηλά.
μπορούσαμε να σας παρουσιάζουμε για ώρες το όραμά μας για την οικονομική, την επιχειρηματική και παραγωγική ανασυγκρότηση του Δήμου μας. Δεν το κάνουμε όμως τόσο για πρακτικούς λόγους, όσο και για έναν ακόμα πολύ ουσιαστικό λόγο. Γιατί στεκόμαστε μπροστά σας με σεβασμό και εκτίμηση, δίνοντας μόνο το στίγμα του οράματός μας, χωρίς υπερβολές και αμφίβολες υποσχέσεις μας. Ο Δήμος μας όμως μπορεί. Ο Δήμος μας θέλει έργα και όχι θεωρίες και λόγια. Συνδημότες, συνδημότες μου, είμαστε λίγες ώρες πριν από τις εκλογές. Είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θέλει να ψηφίσει έναν παλιό συνδυασμό που έχει 9 χρόνια τους ίδιους αντιδημάτους που ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν. Που εκτός από τον εαυτό τους δεν έβλεπαν άλλους ιδανούς για να διοικήσουν το Δήμο μας. Ή 9 χρόνια, δεν υπήρχαν άλλοι καλοί. Αυτοί είναι που μιλάνε επίσης στις γιορτές για ισότητα και αξιοκρατία και στο τέλος δεν έχουν βάλει τη μία γυναίκα να διοικήσει αυτό το Δήμο. Είμαι σίγουρος ότι ο Δημότης δεν θέλει πια να ψηφίσει όσους έχουν τη λογική που θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση και το Δημοτικό Συμβούλιο ως μηχανισμούς, ως κομματικά προπήρυγια, ως αποκατάσταση ατομικών προθέσεων. Είμαι σίγουρος ότι βαρεθήκατε τα τζάκα, το παρασκήνιο, τα δαχτυλίδια, τα ψεύτικα τα λόγια και τα προεκλογικά έργα βιτρίνας της τελευταίας στιγμής. Βαρεθήκαμε όλοι μας να βλέπουμε να διοικούν το Δήμο κοροϊδεύοντας. Ακούστε με συνδημότες. Ο Δήμος μας πρέπει να στηριχτεί σε άτομα που αισθάνονται τα σημερινά αδιέξοδο του πολίτη. Που ακούν τα προβλήματα, που μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Που θέλει και μπορεί να κρατήσει τους νέους, τα παιδιά μας, στον τόπο τους. Που θα δώσει βήμα και φωνή στη νέα γενιά. Γιατί ο Δήμος μας έχει μόνο να κερδίσει από αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και σας υποσχόμαστε ότι σύντομα πολλά θα αλλάξουν, γιατί μαζί δημιουργούμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Εμείς, οι συνδημότες, ό,τι λέμε το κάνουμε. Και το είπαμε και θα το κάνουμε. Ψηφίζοντας συνδημότες, ψηφίζοντας Παπλίδη, ψηφίζοντας τους άξιους και ικανούς υποψήφιους μας, ψηφίζεται μια δημοτική αρχή που είναι διεκδικητής, μαχητής, ανθρώπινη και παραγωγική. Με δουλειά και χαμόγελο. Πολύ δουλειά. Με στόχο και οργάνωση. Με όραμα και στρατηγική που δεν υπάρχει σε αυτού σήμερα. Με αποφασιστικότητα και δυναμική, ούτε αυτό υπάρχει. Με χωριμίες και προσβάσεις, ούτε αυτό πρέπει. Δεν θέλουμε διεκπαιδευτές, δεν θέλουμε διαχειριστές. Τέλος οι δικαιολογίες, τέλος η ανικανότητα, τέλος η μιζέρια, τέλος η ασυλία, όσο εδώ ήταν. Σας δίνω το λόγο μου ότι θα δείτε έναν εντελώς διαφορετικό Δήμο από την επόμενη μέρα. Έναν άλλο Δήμο, μια άλλη προοπτική και δυναμική. Έναν Δήμο που θα έχει συγκεκριμένες και σαφείς θέσεις για την πατρίδα, τη θρησκεία, την προσευχή, την παρέλαση, την Μακεδονία, την παιδεία μας. Πρόκειται έναν Δήμο που για τις προσωπικές φιλοδοξίες του Δημάρχου υποκύπτει σε κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Όσοι με γνωρίζουν, όσοι με γνώρισαν, ξέρουν ότι έχω ένα κουσούρι. Δεν είμαι πολιτικός. Τότε λέω το κάνω. Έτσι έμαθα στη ζωή μου να πορεύομαι, έτσι διοικώ εδώ και χρόνια εκεί που είμαι, στη δουλειά μου. Έτσι θα παραμείνω όλη μου τη ζωή. Ο Δήμος μας πρέπει να περάσει από την ασέβεια, την αλληλεγγύη και την υποτίμηση του πολίτη σε άλλη εποχή. Στην εποχή όπου ο πολίτης, ο Δημότης, είναι πρωταγωνιστής. Με τη συμμετοχή του, με τον εθελοντισμό του, με την ευαισθησία του. Πάμε όλοι μαζί να βγάλουμε τον τόπο από την κρίση. Πάμε όλοι μαζί να χτίσουμε, να ζωντανέψουμε
να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει. Η πολιτική ζωή του τόπου ήρθε η ώρα να αλλάξει. Ο τόπος μας δεν έχει ανάγκη από αυτό που τους οδήγησε. Από αυτούς που μετατρέπουν σε συγκοινωνούντα δοχεία την ιδιωτική τους επαγγελματική ενασχόληση με τα αξιώματα και τις συναφείς δραστηριότητες του Δήμου. Ούτε αυτούς που μετέτρεψαν το αυτοδιοικητικό αξίωμα σε παράπλευρο επάγγελμα και έμπιστη οικονομική απολαβή. Εμείς, και τονίζω το εμείς, γιατί και στον debate ακούσατε κάποιους να λένε εγώ. Εγώ έλεγα εμείς. Εμείς, και τονίζω λοιπόν το εμείς, οραματιζόμαστε ένα νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο με έμπειρα αλλά και νέα πρόσωπα με φρέσκες ιδέες. Οραματιζόμαστε και με τη δική σας θέληση να το κάνουμε πράξη ένα συμμετοχικό και συλλογικό αυτοδιοικητικό μοντέλο που θα είναι στην υπηρεσία του εμείς και όχι στην αλαζονική κυριαρχία του εγώ και της αυλής μια κλειστής παρέα. Εμείς λοιπόν στην κοινότητα έχουμε επιτυχημένους ανθρώπους, επιστήμονες, τεχνοκράτες, καινοτόμους επιχειρηματίες και επαγγελματίες που ξέρουν από δυσκολίες, που ζουν την καθημερινότητα. Εμείς οι συνδημότητες μπορούμε. Είμαι λοιπόν πολύ περήφανος για αυτό το συνδυασμό. Η δυναμική της παράταξής μας, χάρη στην εμπιστοσύνη και την αγάπη σας, μπήκε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα και συνεχίζει την πορεία της νίκης. Ενώθηκαν συμφέροντα, παρασκήνια, παλιές καραβάνες και αυτοί που θέλουν να νομίζουν ότι ελέγχουν την πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Ήθελα και θέλω πάντα δήμαρχο υπό κηδεμονία. Μοιράστηκαν υποσχέσεις, έταξαν τα πάντα. Αυτό για αυτούς σημαίνει καλό παιδί. Αυτά λοιπόν τα χαϊδεμένα και προστατευμένα προσπάθησαν να σφετεριστούν ακόμα και τη χρησιμοποίηση των Ροδακίνων ως δικό του έργο, ενώ είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα. Όλα έπεσαν στο κενό. Μόνο κάτι φωτογραφίες συμπαράστασης στις αγαπημένες τους επιλογές έδιναν. Γιατί ο κόσμος ξύπνησε. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Είμαι πολύ περήφανος για το τίμιο αγώνα που έκανα μαζί μου, υποψήφι μαζί μου. Και τώρα, επειδή δεν θέλω να είμαι πάντα μόνος μου, καλώ όλους τους υποψήφιους μου να έρθουν πάνω. Σε αυτόν τον αγώνα ήταν μαζί μου. Και τους ευχαριστώ από καρδιά. Συναγωνιστές με εμπειρία, γνώση, δύναμη και ήθος. Ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι συνδημότες, να χειροκροτήσετε τους συναγωνιστές μου. Να γνωρίσετε. Ήρθε η ώρα, φίλοι και φίλες, να χειροκροτήσετε τους συναγωνιστές μου. Να γνωρίσετε τους ανθρώπους που με επιθυμία, με προθυμία και ζήλο διαθέτουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν όλοι μαζί το Δήμο της Βέλειας στη θέση του που ανήκει. Στη θέση που του αξίζει. Ελάτε. Χωράμε, πάμε, ελάτε πίσω από εδώ, ελάτε όλοι και άλλοι χωράμε. Οι συνδημότητες χωράνε παντού. Την Κυριακή, 26 Μαΐου, δώστε τη δύναμη στην αξιοσύνη, την εμπειρία και την γνώση. Δώστε τη δύναμη στην ομάδα που έχει όραμα για τον τόπο μας. Στην ομάδα που θα αγωνιστεί με αλήθειες, με σοβαρότητα, με ανιδιοτέλεια, με τιμότητα, καθαρή και ανοιχτή σκέψη, με διαφάνεια, με κοινωνική αλληλεγγύη, με ισότητα και δικαιοσύνη. Δεν σε κοιτάω σε ένα υπόψη.
προσπάθεια και παρουσιάσαμε σε αυτόν τον Δήμο την καλύτερη δυνατή επιλογή για το αύριο και το μέλλον αυτού του τόπου. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ένα πάρα πολύ καλό ταξίδι. Είμαι πολύ περήφανος για εσάς που μας ακολουθήσατε, για εσάς και για τα παιδιά. Είμαι περήφανος για εσάς που μας πιστέψατε, αλλά και για όλους τους άλλους που μας παρακολουθούν και μας εμπιστεύονται, που αντιλήφθηκαν το τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Είμαι πολύ περήφανος. Ούτε τα γκάλοπ, ούτε τα στοιχήματα δεν μας σταμάτησαν. Το δικό μας στοίχημα είναι για τα επόμενα 4 χρόνια. Το δικό μας στοίχημα είναι για εμάς, για όλους, για τον τόπο μας, για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας, για τα δικά μας παιδιά. Σκοπός μας είναι να ενώσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις του Δήμου Βέλγιας με κοινό όραμα την ανάπτυξη του τόπου μας και την ευημερία των συγκοινωτών μας. Σκοπός μας είναι να κερδίσει ο Δήμος μας το αύριο του, το μέλλον του. Όχι άλλα χαμένα χρόνια. Η ψήφος είναι πολύ κρίσιμη, πολύ υπεύθυνη. Εμπιστευτείτε μας και εμείς θα σας το ανταποδώσουμε με το παραπάνω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε και ιδιαίτερα θα ευχαριστήσω και μία υποψήφια, την κυρία Φατίνου Σοφία, την πρωταθλήτρια μας. Και την κυρία Ολυμπία Σουμπουτζή, δύο υποψήφιες γυναίκες στην περιφέρεια που μας στηρούν, προάπτουσαν καλύτερο το προεκλογικό του αγώνα. Επίσης, βρίσκεται ο κύριος Αποστολόπουλος Ψάκης, υποψήφιος στην περιφέρεια, ο φίλος μας, ο συνοδηγός μας. Είναι όλοι τους περιφερειακοί σύμβουλοι και άφησαν για λίγο τις υποχρεώσεις τους γιατί μας αγαπάνε και αυτό θα τους το ανταποδώσουν. Σας ευχαριστούμε όλους σας από καρδιάς για τη συμπαράστασή σας. Καλό αγώνα για την νίκη του Δήμου Βέλγιας. Τελεία και παύλα, τελεία και παυλή. Υποψήφιους, δεν τελείωσα, θα παρουσιάσω τους υποψήφιους. Πάμε. Ακούστε, αυτόν τον αγώνα δεν τον κάνω μόνος μου. Αυτόν τον αγώνα τον κάνουμε μαζί, είμαστε εμείς. Η δικιά μας δημαρχιακή θητεία δεν είναι εγωκεντρική, είμαστε εμείς. Αυτή είναι η ανεψιά μου και την κερνάω μόνος εσώ παγωτό για να μην πονέσουν τα λεμά. Μην γελάτε. Λοιπόν, ξεκινάω την παρουσίαση. Ένας που θα ακούει το όνομά του θα έρχεται μπροστά να χαιρετάει το κοινό. Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλη Εκλογικής Περιφέρειας Βέλγιας με αλφαβητική σειρά. Αγγέλου Νικόλαος του Γεωργίου. Ανθιμιάδη Ζαφταντήλ του Γεωργίου. Αυτζή Μαρία του Γρηγορίου.
Σαρδόνα στην Κυλυφή. Γρανά Παπιάνα στην Κυλυφή. Γκάντσις Νικόλα στο Ιωάννη. Γκάντσις Δελιγιώργης Νικόλα στο Βαγγέλου. Δημητρόβου Μαρία Βεβαγγέλου. Ελευθεριάδου Σοφία του Κωνσταντίνου. Ζαραγκάν δεν είναι μαζί μας σήμερα, το χειροκρότημά σας. Ζεϊμπέκη Σοφία του Νικολάου. Βασίλειος Ιωάννη. Καζαντίνης Θεόδωρος του Φιλάρου. Καραντίνου Βασιλική του Αναστασίου. Καραντζούλα Ειρήνη του Γκοντίου Μιθέ. Δεν πειράζει το χειροκρότημά μας. Καρκέλη του Αμαρίτη. Μαυρίδου Βασιλική του Γρηγορίου. Μιχαηλίδης Γεώργιος του Ιωάννη. Γνώμη Φλέα. Παναγόπουλος Φώτιος του Γεωργίου. Παπακανάκης Παρασκευάς Πάρος του Ιωάννη. Παυλίδης Θεόδωρος Πέο του Γρηγορίου. Παυλίδης Θεόδωρος. Σαμανίδης Κωνσταντίνος του Κρατίνου. Συμπελίδης Μιχαήλ. Στεφανόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη. Στοφανίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη. Τραπεζαλής Δημήτριος Τσοκερίου. Χριστοφορίδου Καρδόνα Αναστασία του Χριστού. Υποψήφιοι και τώρα υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των άλλων εθνικών περιφερειών. Με σειρά ονομαστική. Απόσογλου Γεώργιος του Ιωάννη. Αποστόλου Κάρμα. Βουλκίνης Γεώργιος του Νικολάου Βεκίνα. Γρηγοροπούλου Ιωάννα του Βασιλείου Μακεδονίδα. Δόμενος Ευθύμιος του Αποστόλου, ήρθε. Όχι, το χειροκρότημά σας.
Ξαφέρεις Αθανάσιο στη Σωτηρή. Παυλίδης Παύλος του Γεωργίου. Σκουποπούλου Θεοπίστη του Κωνσταντίνου. Αυτός και ο Πάνος. Σταμούλης Αθανάσιος του Γεωργίου. Αποστόλου Πάνου. Χατζόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου. Κοντά. Υποψήφιση της κοινότητας Βεργίνιος του Δήμου Βέρειας. Κωστοπούλου Βασιλική του Ιωάννη. Τόρβας Θωμάς του Νικολάου. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου. Στην δουλειά. Καπαηλία Ιλιάνα του Νικολάου. Χριστοβουλίδης Λάζαρος του Γεωργίου. Υποψήφιση μου η κοινότητα Βέρειας. Στην κοινότητα. Διαμαντοπούλου Ελισάβετ του Νικολάου. Ζησοπούλου Αγγελική. Ηλιάδη Σοφία του Αριστίδη. Ιωαννίδης Ευστάθιος του Γεωργίου. Σας το λέμε από καρδιάς, εμπιστευτείτε μας και θα σας το ανταποδώσουμε.
Φιλιά. Yeah.